Τον άλλον τοίχο που έχει δημιουργηθεί εδώ στην Ελλάδα, γιατί υπάρχει ένας άλλος τοίχος με τούφλα στις διαπραγματεύσεις της Ελλάδας με τους δανειστές. Αν είναι διαπραγματεύσεις ή απλώς μια αξιολόγηση, πάμε να δούμε το παρασκήνιο των συναντήσεων του Επιτρόπου Μοσκοβιζής στην Αθήνα από τον άνθρωπο που ήταν συνεχώς δίπλα του, τα έζησε και είναι πάντοτε ειλικρινές μαζί μας, ο κύριος Πάνος Καλβούνης, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν στην Αθήνα. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Κώστα. Πέστε μας. Ποιο είναι το κλίμα που αποκομίσατε εσείς από τη συναντήση του κ. Μοσκοβιζή? Ο κ. Μοσκοβιζή ήρθε εδώ να κάνει, να διευκολύνει τη διαπραγμάτευση. Αυτό είναι φανερό. Πού καταλήξαμε? Το μήνυμα είναι θετικό, γιατί ήταν μια επίσκεψη επί της ουσίας, όπου κοίταξε ο κ. Μοσκοβιζή τα ανοιχτά θέματα ακόμα στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Και ο στόχος είναι μέχρι την Κυριακή, δηλαδή πριν το Eurogroup της ερχόμενης Δευτέρας, να έχει κλείσει συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο. Αυτό που λέμε service level agreement. Αυτό το οποίο μπορούμε να διαπιστώσουμε είναι ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια τέτοια συμφωνία. Και είναι πολύ σημαντική μερικά συμφωνία, διότι μετά θα επιτρέψει να πέσει όλη η προσοχή των πάντων στα θέματα του χρέους. Και όχι αν η Ελλάδα κλείνει ή δεν κλείνει την αξιολόγηση. Σωστό. Άρα η εκτίμησή σας είναι ότι πραγματικά είμαστε κοντά. Είμαστε πολύ κοντά, πράγματι. Υπάρχουν ακόμα ανοιχτά θέματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες. Και αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι αυτή η αξιολόγηση να κλείσει όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δηλαδή να είναι μια συμφωνία σε επίπεδο τεχνοκρατικό που αντιπροσωπεύει όλους τους θεσμούς που εμπλέκονται. Τώρα, η προσοχή... Αυτό δεν είναι πάντοτε εύκολο, γιατί ο κάθε θεσμός έχει και τα δικά του θέματα. Αλλά εκεί τίνουμε και είμαστε πολύ κοντά. Τώρα, η προσοχή όλων έχει πέσει στα εργασιακά, στο θέμα των δημοσιονομικών, αλλά υπάρχουν και μια σειρά από μικρές λεπτομέρειες, από το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων μέχρι τις διοικήσεις των τραπεζών και το δημόσιο τομέα, που δεν έχουν λυθεί αυτά τα θέματα, κύριε Καρβούνη. Μα γι' αυτό το λόγο η προσπάθεια έγινε να κλείσουν αυτά τα θέματα, ούτως ώστε να έχουμε το υπόλοιπο του μηνός Δεκεμβρίου για να συζητήσουμε τα θέματα χρέους και τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Άρα ελπιστούμε ότι θα κλείσουν την δεύτερη αξιολόγηση τα διάφορα θέματα. Βέβαια θα υπάρξει αργότερα νομοθετική ρύθμιση, αλλά θα έλεγα σε πολιτικό επίπεδο να κλείσουν στο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου με βάση την τεχνική συμφωνία την οποία προσπαθούμε αυτό τον καιρό. Τώρα, η Κομισιόν δεν είναι δανειστής αυτή καθ' αυτή, είναι ο διαμεσολαβητής ανάμεσα στους δανειστές και στην ελληνική κυβέρνηση, φαντάζομαι. Αλλά έχει μεγάλη αξιοπιστία, οπότε είναι πολύ σημαντικό την ερχόμενη Δευτέρα, όταν θα ξεκινήσει το Eurogroup και δοθεί ο λόγος, όπως δίδεται στον κύριο Μοσκοβιζή, να κάνει μια θετική απεικόνηση του τι έγινε και το πού βρισκόμαστε και να πει ορίστε, ΝΑΤΟ, το καταθέτω, είναι έτοιμη η συμφωνία, η αξιολόγηση σε επίπεδο τεχνικών, σε τεχνικό επίπεδο. Τα πράγματα βαίνουν καλώς, το κλείνουμε αυτό και τώρα πρέπει να μιλήσουμε για το χρέος και όχι μόνο για το βραχυπρόθεσμο θεσμό χρέος, αλλά και για το χρέος, τα μέτρα δηλαδή, τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Αυτό που άρα θα είναι σημαντικό να πει αυτό ο κ. Μοσκοβιζή τη Δευτέρα και, και θα πρέπει τόσο η Ελλάδα όσο και οι θεσμοί να κάνουν τα πάντα για να γίνει αυτό δυνατόν. Δηλαδή να έρθουν σε συμφωνία σε όλα μέχρι την Κυριακή. Τώρα, αυτό που ακούστηκε περί τετάρτου μνημονίου, το είπε ποτέ αυτό ο κ. Μοσκοβιζή? Όχι. Γι' αυτό το λόγο και βγάλαμε ιδιαίτερη ανακοίνωση χθες το βράδυ για να πούμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση τετάρτου μνημονίου. Είπε ο κ. Μοσκοβιζή επί λέξη ότι τρία μνημόνια είναι ήδη πολλά. Θα ήθελα, τελειώνοντας τη θητεία μου το 2019, να έχω όλες τις χώρες της Ευρωζώνης στο ίδιο επίπεδο, χωρίς καμία να είναι σε μνημόνιο. Σήμερα είναι μόνο η Ελλάδα. Ενώ υπήρξαν και άλλες, οι οποίες βγήκαν από το πρώτο μνημόνιο, έχει μείνει η Ελλάδα και έχει τρία μνημόνια. Είναι πάρα πολλά. Να μην υπάρξει, δεν θέλουμε να υπάρξει τέταρτο. Και για εμάς είναι πάρα πολλά. Τώρα, φεύγει ο Μοσκοβιζή, ποιος έρχεται αύριο? Αύριο έρχεται κανονικά, περιμένω την επιβεβαίωση, ο κύριος Μπαρνιέ, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας που έχει ορίσει ο πρόεδρος Γιούνκερ
για τις συνομιλίες με το Ηνωμένο Βασίλειο εν ώψη του Brexit. Ναι. Ο κύριος Μπαρνιέ, πρώην επίτροπος, κάνει το γύρο των πρωτεγουσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δει τι προβλήματα ιδιαίτερα τίθενται από το Brexit σε κάθε χώρα. Άρα έχουμε να δούμε ορισμένους υπουργούς αύριο στην Αθήνα για να καταγράψουμε τα ιδιαίτερα προβλήματα που θα έχει η Ελλάδα πέραν από τα γενικά που θα έχουν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο καταθέσει το αίτημά του βάσει του άρθρου 50 της Συνθήκης της Λισαβόνας για να εξέλθει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδαμε ότι μια προσπάθεια της Βρετανίδας Πρωθυπουργού Μέη να κάνει μια ειδική συμφωνία με τη Γερμανία δεν έπεσε το κενό, δεν τα καταφέρει. Κανονικά αυτό το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει η διαπραγμάτευση να γίνει σε επίπεδο ευρωπαϊκό, δηλαδή από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αυτοί εκπροσωπούν την Ένωση, με έναν τρόπο θα έλεγα οργανωμένο, και να μην ξεκινήσει αυτή η διαπραγμάτευση πριν το Ηνωμένο Βασίλειο καταθέσει επισήμως την επιστολή που λέει αποχωρώ, διότι το δημοψήφισμα δεν είναι αρκετό, δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο η αποχώρηση. Πρέπει η κυβέρνηση να καταθέσει αυτό το αίτημα. Και αυτή τη στιγμή, από όσο ξέρω, στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν και δικαστήρια που αφισβητούν κατά πόσο η κυβέρνηση μπορεί από μόνη της να καταθέσει αυτό το αίτημα, χωρίς να ερωτηθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Βουλή των Κυριοτήτων και η Βουλή των Λόρδων. Άρα περιμένουμε αυτό για να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση. Πριν από αυτό, αυτό που κάνουμε, διαβουλευόμαστε μεταξύ των 27 εταίρων να δούμε τι προβλήματα έχουμε, ούτως ώστε να τα θέσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον Brexit. Τώρα μια τελευταία ερώτηση, κύριε Καρβούνη. Επειδή συμμετείχατε σε όλες τις συναντήσεις που έκανε ο κύριος Μοσκοβισής, ήταν εκεί δίπλα του, τον σας έβλεπα, έχετε αποκομίσει την εντύπωση ότι η ελληνική κυβέρνηση, οι υπουργοί της, είναι διατεθειμένοι να κλείσουν αυτό το πράγμα, να βάλουν την υπογραφή τους ακόμα και σε κάποια δύσκολα πολιτικά ευαίσθητα θέματα? Εγώ κατάλαβα ότι υπάρχει αυτή η θέληση και μάλιστα υπάρχει εντολή από τον Πρωθυπουργό να κλείσει η αξιολόγηση. Τώρα, σε ποιο σημείο ακριβώς θα σταματήσει η διαπραγμάτευση και θα είναι όλες οι πλευρές ικανοποιημένες, διότι πρέπει να είναι ικανοποιημένες, υπάρχει και η πολιτική στη μέση, αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Αλλά ότι υπάρχει η θέληση, η σαφής θέληση και οι εντολές για να κλείσει αυτή η αξιολόγηση, νομίζω είναι αδιαφυσβήτητο. Λοιπόν, κρατάω την αισιοδοξία σας. Τη Δευτέρα θα έχουμε, λέτε, κάτι, μια καλύτερη μέρα. Ελπίζουμε κύριε Κώστα, εάν τα κλείσουμε μέχρι την Κυριακή. Υπάρχουν ακόμα θέματα, για να δούμε. Καλημέρα σας, καλή δουλειά. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ.